Δημητικό επίδομα πολύ τεχνισμένο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν. Έβλεπα τώρα σε κάποια μαμαδογκρουπ, ξέρετε, που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ρωτούσαν οι μανούλες πότε θα πάρουμε το επίδομα. Ή σε κάποιες έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει ότι τόσα θα πάρετε και λέει αντιστοιχεί στο παιδί μου για το Δεκέμβρη. Φέτος δεν θα πάρω άλλο. Για βοηθήστε μας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα επιδόματα αυτά. Λοιπόν, 13 του Μάη εντός της εβδομάδας, ημέρα Παρασκευή, θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονιού που αντιστοιχεί είτε σε μηνιαία βάση, όσοι το λαμβάνουν σε μηνιαία βάση, είτε την ετήσια βάση, σε μία δόση δηλαδή, για το 22, για το τρέχον έτος. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, οι οικογένειες που έχουν έναν ή δύο τέκνα λαμβάνουν το επίδομα τέκνου σε μία δόση, επομένως στις 13 του Μάη θα λάβουν το επίδομα για ολόκληρο το 22. Μάλιστα. Να πω ένα παράδειγμα, mm-hmm. μια οικογένεια με έναν τέκνο που έχει εισοδήματα κάτω των 19.500 ευρώ θα λάβει 496 ευρώ. Είναι το επίδομα τέκνου για ολόκληρο το 22. Λοιπόν, οικογένειες τρίτεκνες και πολύτεκνες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου το παίρνουν σε 12 δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Μία δόση κάθε μήνα. Mm-hmm. Δεν είναι μία δόση εφάπαξ, αλλά είναι 12 δόσεις. Μάλιστα. Αυτές οι οικογένειες θα λαμβάνουν το επίδομα σε μηνιαία βάση από τις 13 του Μάη και στις 13 του Μάη, θέλω να κάνω μια παρέθεση, θα λάβουν αναδρομικά το επίδομα που δικαιούνταν από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα. Υπήρχαν κάποιες από αυτές τις οικογένειες οι οποίες λάμβαναν το επίδομα τέκνου κατ' εξαίρεση, είναι οικογένειες οι οποίες είχαν εισοδήματα κάτω από 39.000 ευρώ. Mm-hmm. Λοιπόν, την ίδια μέρα θα λάβουν και το επίδομα μονογονιού, το οποίο είναι μηνιαίο επίδομα και αυτό. Θα το λάβουν αναδρομικά από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα και ακολούθως κάθε μήνα θα καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Άρα. Ωραία. Άρα, είπαμε, ένα ή δύο παιδιά είναι μία δόση, θα πάρουν για όλο τον χρόνο, για όλο το 22-13 Μαΐου οι δικαιούχοι, τα 496 ευρώ. Τώρα, εσείς, ούτε κι εγώ είμαι αρμόδια να κρίνουμε το ποσό, αλλά θα κάνω μια μαθηματική πράξη πιο μετά για να δω πόσο βγαίνει το μήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνω. Λοιπόν, βοηθήστε με κιόλας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, τρία παιδιά και πολύτεκνες οικογένειες θα είναι σε 12 δόσεις. Σε 12 δόσεις. Όμως, 13 Μαΐου, αυτοί που θα ανοίξουν τους λογαριασμούς τους και εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα πάρουν για Γενάρη, Φεβράρη, Μάρτι, Απρίλη και Μάη μαζί. Πέντε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα θα πάρουν τις πέντε δόσεις σε μία. Ενώ τους πέντε μήνες θα ληφθεί. Και από εκεί και πέρα, 13 Ιουνίου, 13 Ιουλίου θα παίρνουν την άλλη. Το επίδομα καταβάλλεται τέλος του μήνα. Απλά αποφασίσαμε τώρα να δώσουμε για τον Μάιο, επειδή και τον Απρίλιο δόθηκε το επίδομα σε όσους το έλαβαν κατ' εξαίρεση πριν το Πασχά, 13 ναι, ναι, σωστό. Αν δεν κάνω λάθος, Απριλίου, 14, αποφασίσαμε ναι. για να μην προκαλέσουμε σύγχυση mm-hmm. να καταβάλουμε όλα τα επιδόματα 13 του Μάη, να μην είναι κάποια 13 του Μάη και κάποια τέλος του Μάη και κάποιοι να ρωτούν, μα κάποιοι το πήρανε στις 13 του Μάη, εγώ δεν το πήρα. Αλλά από τον Ιούνιο θα είναι τέλος του μήνα. Τέλος κάθε μήνα, όπως γινόταν. Είδατε που κατάλαβα και εγώ το ίδιο. Λέει μια κυρία, αλλάζει ημερομηνία ή θα παίρνουμε το επιδόμα μηνιαίως κάθε τέλος του μήνα όπως το παίρναμε. Ναι, μόνο το Μάη. Είναι εξαίρεση αυτή τη στιγμή. Για τους δύο λόγους, ότι τον Απρίλιο καταβλήθηκε πολύ πιο νωρίς λόγω του Πάσχα. Και τώρα για να μην υπάρχει σύγχυση, άλλοι να παίρνουν μέσα του Μάη, άλλοι τέλος του Μάη, αποφασίσαμε να τα καταβάλουμε την ίδια ημέρα όλα τα επιδόματα. Μάλιστα. Να ρωτήσω, ένας μόνο γονέας μπορεί το επίδομα να το πάρει για το χρόνο ή πρέπει να το παίρνει σε 12 μηνιαίες δόσεις? Αν έχει έναν ή δύο τέκνα ο μονογονιός, το επίδομα τέκνου θα το πάρει για ολόκληρον τον χρόνο.
Ωστόσο, το επίδομα μόνο γονιού που αναφέρεστε, αυτό θα το λαμβάνει κάθε μήνα. Είναι σε 12 δόσεις. Γιατί, είναι... γιατί λένε οι τηλεθεατές, έτσι είναι, δεν μπορεί να γίνει ετήσιο. Δεν ξέρω είναι γιατί. Είναι βάση νομοθεσίας, οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και μονογονεί, τα επιδόματα αυτά τα λαμβάνουν κάθε μήνα. Mm-hmm. Είναι, ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 4 τέκνα που έχει εισόδημα κάτω από 19.500 ευρώ παίρνει 1.750 ευρώ το χρόνο για κάθε τέκνο. Δηλαδή, αν το πολλαπλασιάσουμε αυτό το ποσό επί 4, είναι γύρω στις, είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Είναι αρκετά μεγάλο ποσό για ολόκληρο τον χρόνο φυσικά. Αυτό διαιρείται για 12 μήνες και καταβάλλεται κάθε μήνα. Τα έξοδα της οικογένειας είναι πάρα πολλά όσο αυξάνονται τα τέκνα. Επομένως, αντί να τα δώσουμε σε μία δόση και πιθανόν να ξοδευτούν και πολύ πιο νωρίς, mm-hmm. καταβάλλονται σε μάλιστα. μηνιαία βάση. Α, συγγνώμη. Να... Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα, έχει ένα παιδί, μια κυρία που μας στέλνει μήνυμα, είναι μονογονιός, έχει ένα παιδί, αλλά από πέρσι, λέει, της δίνουν το επίδομα σε δόσεις αντί ολόκληρο. Ναι, το επίδομα μονογονιού είναι σε δόσεις. Το επίδομα τέκνου είτε, όμως... Είτε είναι ένα παιδί, είτε είναι τρία παιδιά, πάλι είναι σε δόσεις του μονογονιού. Ναι, το επίδομα μονογονιού συγκεκριμένα είναι 188 ευρώ, εφόσον η οικογένεια αυτή έχει εισοδήματα κάτω από 39.000 ευρώ και μειώνεται στα 167 ευρώ όταν το εισόδημα είναι μέχρι 49.000 ευρώ. Είναι δύο ποσά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μόνο, mm-hmm. είναι ή 188 ή 167 και αυτό είναι για το κάθε παιδί και καταβάλλεται κάθε μήνα. Δηλαδή μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά θα παίρνει 300 κάτι ευρώ κάθε μήνα για τις 12 μήνες του χρόνου. Εάν έχει γίνει κάποιο λάθος και το επίδομα τέκνου μπαίνει σε δόσεις αντί όλο μαζί, αυτό πού μπορεί κάποιος να το διευθετήσει? Η μόνη περίπτωση που το επίδομα τέκνου καταβάλλεται σε δόσεις για οικογένειες με έναν ή δύο τέκνα, ναι. Είναι οι οικογένειες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στο σύστημα μας με αριθμό αλλοδαπού. Είναι οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τη συνήθη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, προέρχονται από άλλες χώρες. Προϋπόθεση για να λαμβάνει κάποιος το επίδομα είναι να διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, για να εξασφαλίσουμε εμείς ότι αυτή η οικογένεια είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Σεπτέμβριο, θέλω να το τονίσω, ναι. το ανακοινώνουμε συχνά, θα πρέπει να μας προσκομίσουν βεβαίως η θήτηση αυτές οι οικογένειες για τα τέκνα τους, για να λάβουν το επίδομα από το Σεπτέμβριο και μετά. Καταβάλλεται σε μία δόση από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο, mm-hmm. εφόσον υπάρχει η βεβαίως η φοίτηση του προηγούμενου έτους, της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, με συγχωρείτε, και για να συνεχίσει από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να βεβαιωθούμε εμείς ότι διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχουν φύγει δηλαδή από την Κυπριακή Δημοκρατία, και με την προσκόμιση μιας βεβαίωσης του σχολείου καταβάλλεται το επίδομα μάλιστα. η δεύτερη δόση. Λοιπόν, το άλλο, όταν ένας από τους δύο γονιούς λέει δεν δουλεύει, μπορεί να πάρει επίδομα τέκνου, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Είναι... Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Κάτω από 19.500 δεν είναι για επίδομα τέκνου. Η πρώτη κατηγορία είναι κάτω από 19.500 ευρώ. Μετά υπάρχει άλλη κατηγορία μέχρι 39.000 ευρώ, όπου το επίδομα τέκνου μειώνεται. Όσον αυξάνεται το εισόδημα της οικογένειας, τόσο μειώνεται το επίδομα τέκνου. Μετά πάει μέχρι τις 49.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Όταν μία γυναίκα γέννησε πριν ένα μήνα, να σας ζήσει κιόλας, πότε μπορώ να κάνω αίτηση, λέει, για το επίδομα τέκνου? Λοιπόν, ήθελα να πω ότι οι οικογένειες οι οποίες έλαβαν το επίδομα πέρσι, το 2021, δεν χρειάζεται να κάνουν οτιδήποτε για να λάβουν το επίδομα φέτος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν ορισμένες οικογένειες, εάν τα τέκνα τους έχουν κλείσει τα 18, θα θέλουμε να μας προσκομίσουν βεβαίως η φοίτηση, εάν είναι ακόμα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή βεβαίως είναι από την Εθνική Φρουρά.
Παράλληλα, θα πρέπει να υπογράψουν το έντυπο εξουσιοδότησης, εφόσον έγιναν ενήλικες, πλέον τα τέκνα, και να τα παραδώσουν στην υπηρεσία μας για να συνεχίσει το επίδομα τέκνου μέχρι το όριο ηλικίας που καθορίζει η νομοθεσία. Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν έλαβαν πέρσι επίδομα, είτε απορρίφθηκαν, είτε είναι καινούργιοι δικαιούχοι, όπως η συγκεκριμένη κοπέλα που αναφέρατε, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχον έτος μέσω του συστήματος Αριάδνη. Είναι Μάλιστα. ηλεκτρονική αίτηση, δεν υπάρχουν έντυπες αιτήσεις πλέον, έχουν καταργηθεί. Ωραία. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα προφίλ στην Αριάδνη, να το ταυτοποιήσει, ταυτοποιάς το προφίλ με την ταυτότητα σου δηλαδή, σε κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη και ακολούθως να υποβάλει την αίτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Τα 496 ευρώ που είπατε ετησίως για ένα ή δύο παιδιά είναι για το κάθε παιδί? Είναι για το κάθε παιδί, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσάπα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 13 Μαΐου είπαμε, δίνονται τα επιδόματα. Ένα ή δύο παιδιά, μία δόση, όλο μαζί. Και από εκεί και πέρα, τρία και πλέον παιδιά... Θα είναι σε 12 δόσεις, όμως στις 13 Μαΐου θα πάρετε και για το Γενάρη και για το Φεβράρι, Μάρτι, Απρίλη και Μάιο. Και το ίδιο και για, για τους μονογονιούς. Σωστά, έτσι. Σωστά, πολύ σωστά. Πάρα πολύ ωραία, τα έμαθα. Να πω ακόμα κάτι και Βεβαίως. Το τιμητικό επίδομα πολίτεκνης μάνας. Ναι. Καταβάλλεται σε μία δόση κάθε έτος και αυτό θα καταβληθεί, είχαμε και τη γιορτή της μάνας χτες, θα καταβληθεί και αυτό στις 13 Μαΐου. Άρα μετά τα 18 μου είπατε, όταν συμπληρώσει τα 18 έτη ένα παιδί αποκόπτεται, έτσι? Άσχετο αν θα πάει για σπουδές. Ναι, εφόσον είναι φοιτητής, τότε δικαιούται φοιτητική χορηγή. Πάει αλλού. Τότε επίδομα τέκνου. Ωστόσο, αν είναι ακόμα μαθητής, δικαιούται μέχρι τα 20 του να λαμβάνει επίδομα τέκνου. Μάλιστα. Αν είναι στρατιώτης, δικαιούται μέχρι τα 21 του να λαμβάνει επίδομα τέκνου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τσάπα μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έκανα το 496 δια 12 και βγήκα.